Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε τις συζητήσεις. Έχω τη χαρά και την τιμή να συζητήσω σήμερα με τον κύριο Αβραμόπουλο, πρώην Επίτροπο της Ελλάδας και διετέλεσε υπουργό σε πολλά υπουργεία, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα ή τα συγκεκριμένα θέματα που θα συζητήσουμε, νομίζω σημασία έχει κυρίως το γεγονός ότι διετέλεσε υπουργό εξωτερικών και υπό αυτή την έννοια γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα που θα συζητήσουμε. Σας καλωσορίζω στην Πάτρα. Και παλιός διπλωμάτης, μην το ξεχνάς. Σωστό και αυτό. Και θα ξεκινήσω με το θέμα, ή δύο είναι τα θέματα που θα συζητήσουμε, και τα θέματα της ημέρας. Πρώτα την Ουκρανία, τις εξελίξεις στον πόλεμο. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το πού βρισκόμαστε, πόσο θα συνεχιστεί και ποιες δυνατότητες υπάρχουν για τον τερματισμό του πολέμου, που φαντάζομαι περισσότερος κόσμος αυτό θα ήθελε να δει. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι χαρά μου ξαναβρισκόμαστε φέτος. Πάλι μαζί είμαστε πέρσι. Και αν γυρίσουμε τις μνήμες πίσω, πολλά από εκείνα που είχαμε πει, στο πέρασμα του χρόνου τα είδαμε να πραγματοποιούνται. Τίποτα δεν μας έχει εκπλήξει. Εκείνο που δεν υπήρχε τότε ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το θέμα από πλευράς ενημέρωσης έχει, πιστεύω, εξαντληθεί. Ήμουν από τους πρώτους που προσπάθησα να ενημερώσω, μιας και ήξερα πολύ καλά το θέμα της Ουκρανίας, από τον καιρό που ήμουν επίτροπος, διότι ήταν πάντοτε μέσω σχεδιασμού της Ευρώπης να ανταποκριθεί στην επιθυμία του Ουκρανικού λαού να περάσει το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντοτε όμως θυμίζω ότι δεν ήταν έτοιμη αυτή η χώρα. Γι' αυτό και επιμέναμε στο να προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές, μεταρρυθμίσεις. Εκείνο όμως που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι τα όσα συνέβησαν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί και να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Θυμίζω ότι ήδη από το 2014, όταν έλαβαν χώρα τα μεγάλα επεισόδια, μια άλλη εισβολή στην Ουκρανία, που οδήγησε μετά στην προσάρτηση της Κρυμαίας, είχαν σταλεί τα σήματα. Και επειδή γνωρίζω, Θανάση, ότι ξέρεις πολύ καλά τα αμερικάνικα, τόσο ο Μπρεζίνσκι, όσο και ο Κίσιντζερ και ο Κέναν, είχαν έγκαιρα χτυπήσει το καμπανάκι και είπανε «Μην πλησιάσει το ΝΑΤΟ τα σύνορα της μετασοβιετικής Ρωσίας». Γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε πόλεμο. Δεν εισακούστηκαν οι φωνές. Η Ευρώπη βιάστηκε να προωθήσει τις διαδικασίες. Μάλιστα, θυμίζω ότι το 2014, στη μεγάλη διαδήλωση που έγινε στο Κίεβο, στην πρώτη γραμμή ήταν η κυρία Άστον και πολλοί επίτροποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγιναν γρήγορες κινήσεις. Οι Ουκρανοί έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν για το μέλλον τους την είσοδό τους στους ευρωατλαντικούς θεσμούς. Δείτε όμως τι γίνεται από την άλλη πλευρά. Ο Πούτιν ποτέ δεν αποδέχτηκε ότι τέλειωσε ο ψυχρός πόλεμος. Θυμάται ως παλιός πράκτορας της ΚΑΓΚΕΜΠΕ από τα μπαλκόνια των γραφείων της ΚΑΓΚΕΜΠΕ στο Βερολίνο να πέφτει ο τείχος. Αυτό το κράτησε βαθιά μέσα του και μαζί με τους ομοίους του της εποχής εκείνης έφτιαξαν ένα σκληρό πυρήνα στο μετασοβιετικό ρωσικό κράτος που σε κάποια στιγμή άρχισε να εξετελίγει τα σχέδια, ένα εκ των οποίων είναι και αυτό. Πάμε τώρα στο τώρα. Άρα έχει και ευθύνη η Δύση για το πώς χειρίστηκε την κατάσταση. Η Δύση έχει σε ένα βαθμό ευθύνη, διότι θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει κάπως διαφορετικά στην αρχή. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα είπαμε πρωτήτερα, αφού ήξεραν ότι απέναντί τους έχουν έναν αδίστακτο ηγέτη, έναν πραγματικό δικτάτορα, που εγώ προσωπικά προβλέπω ότι θα έχει ένα κακό τέλος. Αλλά το κακό τέλος το δικό του να μην είναι κακό τέλος και για μας, για τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί όσα γίνονται αυτή τη στιγμή, τα απόνερά τους χτυπάνε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμα και οι κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση στην Ρωσία του Πούτιν, οι επιπτώσεις γίνονται ήδη αισθητές. Και να φέρουμε στην ενέργεια, στην οικονομία και σε πολλά άλλα. Πάμε λοιπόν στην ουσία της ερώτησης, στον πυρήνα της. Τι γίνεται από εδώ και πέρα. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι είναι αποφασισμένος να πάει μέχρι τέλους. Δεν του βγήκαν τα σχέδια, το έχουν πει και πάρα πολλοί άλλοι, και θέλει να καταγάγει μία νίκη. Το κυριότερο όμως, βαθιά μέσα του, θέλει να αναβιώσει την παλιά αυτοκρατορική Ρωσία. Χθες μάλιστα, το παρατηρήσατε, αναφέρθηκε και στον Μεγάλο Πέτρο. Πήγε πάρα πολύ πίσω. Διότι οι ρίζες της στρατηγικής της Ρωσίας, ακόμα και την περίοδο τη Σοβιετική, είναι εκεί. Πάντοτε ήθελε να κυριαρχεί στον κόσμο. Στο πρόσωπό του, στον εαυτό του, ο Πούτιν βλέπει ένα συνδυασμό του Τσάρου ως προς το τελετουργικό και του Στάλιν ως προς τη μεθοδολογία. Όλα αυτά καλύτερα να τα αντιμετωπίσει η Δύση.
Η Ουκρανία στη μέση. Αλλά να σημειώσουμε κάτι. Δεν είναι πόλεμος της Ρωσίας του Πούτιν κατά της Ουκρανίας. Είναι πίεση μέσω πολέμου στη Δύση. Θέλει να γονατίσει το ευρωατλαντικό σύστημα, γιατί το όνειρό του είναι να δημιουργήσει μια νέα μεγάλη σφαίρα επιρροής, τον ευρωασιατισμό, που θα έχει απέναντί του τον ευρωατλαντισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αναστάτωση ολόκληρου του κόσμου. Και το κυριότερο για μας είναι ότι προκαλεί αναταράξεις στο μεταπολεμικό, στη μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφάλεια για ολόκληρο τον κόσμο. Και αν αποδεχτούμε τα τετελεσμένα γεγονότα στην Ουκρανία, τότε έχουμε ανοίξει τους ασκούς του αιώλου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν οι αρχές του Ελσίνκη, οι αποφάσεις του Ελσίνκη, όπου το απαραβίαστο των συνόρων είναι το Ευαγγέλιο για όλη αυτήν την περίοδο που ακολούθησε από την εποχή εκείνη. Αν αρχίσει ένα ντόμινο εφέκτο, όπως λέμε, και αρχίζουν και αλλάζουν σύνορα, το ξυπνάνε οι διεκδικήσεις και το κυριότερο μέσα από τις διεκδικήσεις ξυπνάει ο εθνικισμός. Ο εθνικισμός, ο οποίος είναι υπονομευτικός σε όλα τα επιτεύγματα του ανθρώπου τα τελευταία χρόνια. Άρα κάποιοι ρεαλιστές, και θα αναφέρω τον Κίσιγκερ ως τον κορυφαίο, που λένε ότι για να βρεθεί κάποια διέξοδος θα πρέπει να βρεθεί και κάποια συμβιβαστική λύση που ενδεχομένως να ικανοποιεί έστω σε έναν βαθμό τον Πούτιν. Είναι κάτι που δεν μπορεί να δεχθεί η Δύση. Μέχρι τώρα τα μηνύματα που στέλνει η Δύση είναι ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Και φυσικά η Ουκρανία. Δεν μπορεί να το δεχθεί. Υπάρχει και στεναρή στάση της ίδιας της Ουκρανίας. Δεν είναι όμως μόνο ο Κίσινγκερ. Είναι και ο Μακρόν, ο οποίος πρόσφατα είπε κάτι και του επετέθη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, αλλά και πολλοί άλλοι. Ο Τσόμσκι, παραδείγματος χάρη, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους ιστορικούς της εποχής μας, που δεν αρκείται στο να περιγράφει και να καταγράφει την ιστορία, αλλά και να λέει και την άποψή του. Στέλνουν ένα τέτοιο μήνυμα. Λένε, δώστε του χώρο να ανασάνει, διότι όσο πιέζεται, τόσο θα χειροτερεύει η κατάσταση. Και οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο για την περιοχή, είναι για ολόκληρο τον κόσμο. Και δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να κάνει. Ήδη έχει αρχίσει να πιέζει και την ευρύτερη γειτονιά μας. Η Μολδαβία, παραδείγματος χάρη, είναι στα όρια της κατάρρευσης. Είδατε ότι η Βουλγαρία εξαρτάται κατά 90% ενεργειακά από την Ρωσία. Αλλά και στο εσωτερικό της Ευρώπης έχει σπάσει το μέτωπο. Με μεγάλη δυσκολία η Σύνοδος Κορυφής μπορεί να συμφωνήσει για τα μέτρα κατά της Ρωσίας του Πούτιν, επιμένω. Και είδατε ότι η Γερμανία έχει τεράστιο πρόβλημα. Προσπαθεί να κρατηθεί μια ιδιότυπη ισορροπία ανάμεσα στις βασικές της ανάγκες για φυσικό αέριο κυρίως και από την άλλη μεριά από τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει σε μια Ευρώπη που προσπαθεί να ξαναβρει το δρόμο της για την πολιτική της ενοποίηση. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα εκ των πραγμάτων για όλους μας και βεβαίως για χώρες όπως τη δική μας, που εκτιμώ ότι οι όλοι οι χειρισμοί μέχρι τη στιγμή είναι σωστή κατεύθυνση. Αυτό αλλά το επόμενο ερώτημα, τι κάνουμε εμείς και πώς έχουμε χειριστεί μέχρι τώρα την όλη κατάσταση, θέτοντας ως πρώτο ερώτημα την επιλογή αποστολής εξοπλισμού, για την οποία υπήρξε μια κριτική από μέρος της αντιπολίτευσης, αλλά και όχι μόνο. Άλλοι έλεγαν ότι θα μπορούσαν να στείλουμε μόνο ανθρωπιστική βοήθεια. Ακούστηκαν πολλές απόψεις, είναι αλήθεια. Εκείνο που μπορώ όμως εγώ να πω είναι ότι κάποτε να σταματήσουμε και εμείς να παίζουμε παιχνίδια. Πού ανήκουμε? Σε αυτό το αμυντικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν την χάνουμε της προστασίας του, αλλά έχουμε και μια σειρά από υποχρεώσεις, τις οποίες και πρέπει να τιμούμε και να τηρούμε. Η επιλογή λοιπόν της κυβέρνησης, παρά την κριτική που ασκείται στο εσωτερικό της χώρας, κατά τη γνώμη μου, είναι η σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή ανταποκρίθηκε σε αυτό που της αναλογεί της Ελλάδος, με έντιμο και καθαρό τρόπο. Τι θέλαν από εμάς και τι μπορούσαμε να τους δώσουμε? Άλλοι θα δώσουν ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί αυτό μπορούν, άλλοι θα δώσουν στρατιωτική βοήθεια. Αλλά θα πω και κάτι. Αν θυμόσαστε, το είχα πει και όταν ακούστηκε για πρώτη φορά για αυτά τα Καλάσνικοφ που στείλαμε εκεί. Πολλοί δεν το ήξεραν, αλλά αυτά ήταν ουκρανικά. Είχαν κατασχεθεί μάλιστα τον καιρό που ήμουν και εγώ υπουργός Αμήνης και τα είχαμε σε μια αποθήκη άχρηστα για μας. Οπότε τα πήραν αυτοί που τα είχαν κατασκευάσει. Βέβαια πήγαιναν τότε για τη Λιβύη, αλλά η Λιβύη έχει καταρρεύσει. Ας πάνε πίσω. Τώρα τα υπόλοιπα είναι μια συνεννόηση που γίνεται μέσα στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Ισορροπείται μέσα από την ανταλλαγή που γίνεται με τη Γερμανία. Αλλά δεν είναι αυτό που θα κρίνει την έκβαση του πολέμου. Γιατί την ίδια στιγμή που εμείς δίνουμε κάποιο παλιό υλικό, κάποιες άλλες χώρες στέλνουν στην Ουκρανία
προηγμένης τεχνολογίας οπλικά συστήματα, τα οποία βεβαίως ο κύριος Πούτιν τα βλέπει με κακομάτι και μάλιστα έχει απειλήσει ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα τα βομβαρδίσει κιόλας ή θα τους ανακόψει την πορεία του να φτάνουν στον προορισμό τους. Όλες οι χώρες όμως κάτι δίνουν. Θεωρώ λοιπόν ότι πολύ καλά κάναμε και ανταποκριθήκαμε. Εκεί ανήκουμε, τιμούμε την υπογραφή μας και το λόγο μας. Αυτό το πίσω από τις σκηνές. Αλλά λέμε, αλλά κάνουν να τελειώσει κάποτε. Η Ελλάδα χρειάζεται και σιγά σιγά αποκτά έντιμη διπλωματία και προς τους φίλους και προς τους αντιπάλους. Να περάσω διά της Ουκρανίας στην Τουρκία. Ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά τη στάση της Τουρκίας, όπου παρατηρούμε μια προσπάθεια, ως ένα βαθμό επιτυχημένη εγώ θα έλεγα, να είναι και στις δύο βάρκες. Και με τη Ρωσία και με την πάντα Δύση. Έτσι ήταν. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τη στάση της Τουρκίας στο Ουκρανικό και μετά να περάσουμε κατά στα ελληνοτουρκικά. Να ξεκινήσω μια παρατήρηση. Το έχουμε εδώ εμείς στην Ελλάδα. Ετεροπροσδιοριζόμαστε. Ό,τι γίνει εδώ, να δούμε τι γίνεται και στην Τουρκία. Τι κάνει η Τουρκία, κάνει τη δουλειά της, εμείς κάνουμε τη δική μας δουλειά. Η Τουρκία έχει μια παράδοση στη διπλωματία της που πάει 600 χρόνια πίσω, που πάντοτε προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα σε αμφιλεγόμενες καταστάσεις γεωπολιτικής φύσεως. Τα ξέραμε και πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα είδαμε και μετά, τα είδαμε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Τουρκία ήταν ουδέτερη. Στο δε Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ιτήθηκε. Και οι επιπτώσεις από την ήττα της που περιγράφονται στην συνθήκη της Λοζάνης, η οποία στην Λοζάνη, πολλοί δεν ξέρουν, νομίζω ότι η συνθήκη της Λοζάνης αφορά μονάχα στα ελληνικά νησιά. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Είναι η διευθέτηση των συνόρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου η Τουρκία θεωρεί ότι αδικήθηκε. Εξού και ο αναθεωρητισμός της. Πολλοί δεν ξέρουν τι σημαίνει και αναθεωρητισμός, γιατί ακούω και πολλούς αναλυτές. Η πρώτη φορά που ακούγεται αυτός ο όρος είναι από τον Χίτλερ, ο οποίος δεν δέχτηκε ποτέ εξ ονόματος της χώρας του τις συνέπειες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τις Βερσαλίες. Θεώρησε ότι αδικήθηκε η Γερμανία, ξεσήκωσε το γερμανικό λαό, άρθρωσε εθνικιστικό λόγο, άρχισε να χτίζει τη Νέα Γερμανία και την οδήγησε στην Άβυσσο και μαζί ολόκληρο τον κόσμο. Ο αναθεωρητισμός του Πούτιν. Μπορεί να έχουμε κάτι αντίστοιχο, λέμε και με. Α, πάμε στον αναθεωρητισμό του Πούτιν. Το επίσης το είναι. Δεν δέχεται τις διευθετήσεις του τέλους του ψυχρού πολέμου. Και λέει, εκεί αδικήθηκε η χώρα μου και θέλω να ανακρίσω και εδάφη και κύρος και δύναμη. Ο κύριος Ερντογάν τι λέει, αδικήθηκε η Τουρκία με τη συνθήκη της Λοζάνης. Θυμάμαι το 2016, όταν πρωτομίλησε για τη Λοζάνη, έτυχε να επισκεφθώ την Άγκυρα με την ιδιότητά μου του Επιτρόπου και το συζητήσαμε κάτι διάνο. Μου λέει, δεν πρόκειται να μου λέγεται νησιά. Εμείς αδικηθήκαμε στη Μοσούλη και στο Κυρκούκ. Γιατί εκεί είναι τα πετρέλαια. Και θέλουμε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Είναι ανοιχτά θέματα προς εκείνη την κατεύθυνση. Η Τουρκία σήμερα έχει ανοιχτά μέτωπα. Το Κουρδικό, έχει τη Συρία. Στη δε περίπτωση της Ουκρανίας, πράγματι αυτό που είπες πριν είναι σωστό, άρχισε να παίζει ένα διπλωματικό ρόλο, άρχισε να διοργανώνει πρώτες συναντήσεις Ουκρανών και Ρώσων στο έδαφος της. Αυτό το κάνει η Τουρκία. Εμείς όμως από την άλλη πλευρά, όπως είπα πριν, έχουμε μια ξεκάθαρη θέση μες στο ευρωατλαντικό σύστημα και διαδραματίζουμε έναν ρόλο που μας αναλογεί, στα μέτρα που μας αναλογεί. Το κακό είναι ότι τον τελευταίο καιρό ξέφυγαν οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκία. Όχι με ευθύνη της Ελλάδας. Διότι στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας συντελούνται πολλά. Ο κ. Ερντογάν, που πρέπει να σας πω μέχρι πριν από λίγα χρόνια, δεν συνιστούσε κατά τη γνώμη μου απειλή για την Ελλάδα. Αντίθετα, έδινε και δείγματα, έστελνε μηνύματα ότι θα ήθελε να είναι οι σχέσεις μας καλές. Και σε ένα σημείο, θυμάμαι μάλιστα το 2012, όταν είχαμε πάει όλη η ελληνική κυβέρνηση στην Κωνσταντινούπολη και είχαμε υπογράψει και 25 συμφωνίες, το μήνυμα ήταν ότι περνάμε το κατόφλι μιας καινούργιας εποχής. Το τελευταίο καιρό όμως άρχισε να χάνει έδαφος στο ιστορικό. Ο συνεταιρισμός του με τον ακροδεξιό κύριο Μπαχτσελή τον οδήγησε στο να κάνει παραχωρήσεις. Να σας φέρω μια παραχώρηση, σαν παράδειγμα. Μετέτρεψαν την Αγία Σοφιά σε τζαμί. Παραχωρήσεις, για να μην παρεξηγηθούμε, παραχωρήσεις έναντι του ακροδεξιού. Έναντι του ακροδεξιού, όχι έναντι της Ελλάδος. Να θυμίσω ότι τρεις φορές πριν, που είχε επιχειρηθεί μετατροπή της Αγίας Σοφιάς στην τζαμί, το είχε σταματήσει ο ίδιος ο Ερντογάν. Τι άλλαξε λοιπόν, άλλαξε ο Ερντογάν, άλλαξε οι συνθήκες. Άρχισε λοιπόν να κάνει παραχωρήσεις προς τα εκεί. Για μένα όμως το πιο ανησυχητικό
Δεν είναι οι παραχωρήσεις προς τον συνεταίρο του, ακροδεξιό Μπαχτσελή, που δυστυχώς το βλέπουμε τον τελευταίο καιρό να παίρνει ακόμα πιο επικίνδυνες διαστάσεις. Οι δεχτές παρακολούθησαν μαζί και την στρατιωτική άσκηση που έγινε απέναντι από τα ελληνικά νησιά. Είναι κάτι σημαντικότερο. Είναι η αφύπνιση του βαθέως κράτους της Τουρκίας. Το βαθύ κράτος της Τουρκίας, το οποίο είχε τις ρίζες του στην Οθωμανική εποχή, είχε πάντοτε πάγιους σχεδιασμούς και εκμεταλλευόταν κάθε κατάσταση για να προωθήσει αυτά τα σχέδια. Μέσα σε αυτά τα σχέδια ήταν και εκείνα που πολλές φορές στο παρελθόν μας έφεραν ακόμα και στα πρόθυρα του πολέμου ή ακόμα και σε πόλεμο. Αυτό το βαθύ κράτος, το κεμαλικό εθνικιστικό κράτος, επανέρχεται. Και όλα όσα ζούμε αυτές τις μέρες συνιστούν πραγματικά μια απειλή για την Ελλάδα. Η χώρα μας από την άλλη πλευρά κάνει το αυτονόητο. Καταρχήν, πολύ ορθά ο κύριος Μητσοτάκης κράτησε την ψυχραιμία του μετά την προσβλητική επίθεση στο πρόσωπό του από τον κύριο Ερντογάν. Εγώ δεν το κατάλαβα γιατί το έκανε αυτό ο κύριος Ερντογάν. Ξέρετε ότι τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Την ίδια χρονιά που εξελέγει δήμαρχος, εξελέγει και εγώ δήμαρχος Αθήνας. Και έκτοτε εγκαταστήσαμε μια καλή πίστεως σχέση, η οποία στα διάφορα στάδια που ο καθένας ακολούθησε στη συνέχεια έπαιξαν και διαδραμάτισαν θετικό ρόλο. Κάποια μέρα αυτά θα γραφτούν. Τον τελευταίο καιρό όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Σήμερα η Ελλάδα τελεί κατά από πίεση και απειλή. Έχει όμως στήσει ένα πολύ γερό και καλό αμυντικό σύστημα. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί ποτέ να φτάσουμε σε αυτό που κανένας δεν θα ήθελε στην περιοχή μας, διότι με τις θυσίες του ελληνικού λαού σήμερα διαθέτουμε ένα από τα πιο αποτελεσματικά αμυντικά συστήματα. Σας το λέω και σαν πρώην Υπουργός Αμύνης. Αλλά το θέμα δεν είναι να φτάσουμε να μπούμε σε μια πολεμική αντιπαράθεση. Αυτή την στιγμή πολύ ορθά διεθνοποιούμε το θέμα. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ο διεθνής παράγοντας μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο, γιατί πολλά έχουν συμβεί στο παρελθόν και δεν είδαμε αποτελέσματα. Πάρε παράδειγμα το Κυπριακό. Είναι 50 χρόνια τώρα όπου οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας ισχύουν, τις επικαλούνται οι Κύπροι και εμείς, αλλά αποτέλεσμα δεν έχει υπάρξει. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, επειδή την έχω ζήσει από μέσα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, Τανάση, επειδή δεν έχει εξωτερική και αμυντική πολιτική, ως προς τη ρητορική είναι κοντά στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Όταν όμως κλείνουν οι πόρτες, τότε αρχίζει η διμερής επαφή. Διότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή ακριβώς ασκούν εθνική εξωτερική πολιτική, από την ώρα που δεν υπάρχει ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, τι προτάσουν? Το δικό τους εθνικό, γεωπολιτικό και οικονομικό συμφέρον. Και εκεί είναι που τα πράγματα καμιά φορά δυσκολεύουν. Άρα η Γερμανία και η Γαλλία, ας πούμε, για το γαλλογερμανικό άξονα, κυρίως η Γερμανία, επί της ουσίας δεν θα ασκήσει πίεση υπέρ ημών, να το θέσω τόσο. Αν φτάσουμε στο unthinkable, λέμε, σε αυτό που απευχόμαστε, εκεί εκτιμώ ότι εκ των υστέρων πολλοί θα παρέμβουν, αφού όμως έχει συμβεί το κακό. Για να το προλάβουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο με δική τους πρωτοβουλία. Το 2020, επειδή είχαμε τη γερμανική προεδρία, οι Γερμανοί είχαν επιχειρήσει να συμβάλλουν στην εκτόνωση της έντασης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Συνέβησαν όμως πολλά εκείνη την εποχή. Είχαμε το Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο, είχαμε αντιπερισπασμό από πλευράς Ελλάδας με την μισή, όπως λέγεται, συμφωνία με την Αίγυπτο. Γίνανε πολλά και διάφορα. Σταδιακά λοιπόν φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Αλλά εξήγησα πρωτήτερα, και αυτή είναι η γνώμη μου, ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το εσωτερικό της Τουρκίας. Εκτιμώ ότι αυτός ο κύκλος έντασης, αν δεν συμβεί κάτι κακό, θα κλείσει με τις εκλογές. Το θέμα είναι πότε θα γίνουν εκλογές. Επειδή οι εκλογές. Δεν μιλάω για τις ελληνικές εκλογές. Μιλάω για τις εκλογές στην Τουρκία. Η διαφορά ποια είναι? Στην Τουρκία έχει την εξουσία ο πρόεδρος να κάνει εκλογές όποτε θέλει. Ωραία. Και λέω εγώ. Μήπως προετοιμάζεται, δηλαδή. Λογικά, γιατί μπορεί να τις κάνει πρόωρα και είναι μια άλλη εξίσουσια. Αλλά εάν ακολουθήσουμε το κανονικό χρονοδιάγραμμα, έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο χρόνο. Δύσκολο χρόνο. Και σίγουρα ένα καλοκαίρι του 2022 που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Μπορεί η Ελλάδα να υπολογίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ποιο βαθμό θα τους ακούσει ο Ερντογάν? Και πριν πάμε εκεί, επειδή ξέρετε τον Ερντογάν, σε προσωπικό επίπεδο, όσο μπορεί κάποιος να κάνει ένα ψυχογράφημα, σε τι κατάσταση είναι? Διότι η ρητορική έχει αρχίσει και με τα tweets στα ελληνικά, δείχνει ότι πραγματικά έχουμε και ποιοτικά και ποσοτικά έχουμε πάει κάπου αλλού. Γιατί έχει πλέον
Είναι απειλές, ευθείες απειλές. Είναι απειλητική και επιθετική ρητορική. Είναι μομπαχτηρή, είναι μόνο οι εκλογές, είναι η ενόχλησή του για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αμερική. Σου θυμίζω ότι τις προάλλες ο κ. Τζάρογλου του είπε προχώρασε ή πάρε τα νησιά και εμείς μαζί σου. Εκείνη την στιγμή ο Ερντογάν αναγκάστηκε να τον συνοδεύσει. Εμάς μας ενδιαφέρει ποια είναι η θέση της επίσημης Τουρκίας. Την επίσημη Τουρκία δεν την εκφράζει η αντιπολίτευσή της, ούτε η κυρία Αξενέρ, που εδώ την κάναμε και ονοματέω. Αυτή είναι η Χρυσή Αυγή της Τουρκίας. Γιατί καμιά φορά και τα μέσα μας ενημέρωσης προβάλλουν πράγματα χωρίς να τα έχουν μελετήσει. Είναι κάποιος αντίπαλος. Επειδή είναι κάποιος αντίπαλος του Ερντογάν. Αλλά εμείς συζητάμε το πώς έχει το εσωτερικό σκηνικό σε αυτή τη χώρα. Και άρχισα να λέω ότι ναι, έχει κάνει μεγάλες παραχωρήσεις. Και θα τις συνεχίσει μέχρι τέλος ακριβώς γιατί υπολογίζει πολύ στις επόμενες εκλογές. Ήδη τα ποσοστά του είναι χαμηλά. Θέλει να ανακτήσει τις χαμένες του δυνάμεις, τις οποίες ένα κομμάτι των οποίων έχει μετακινηθεί προς τους εθνικιστικούς κύκλους. Και είναι δύο οι εθνικιστικοί κύκλοι στην Τουρκία. Είναι οι Κεμαλιστές του Κιλιντζάρογλου, των Ρεπουμπλικάνων, ας πούμε, όπως λέγεται το κόμμα τους, και βεβαίως οι ακραίοι. Αλλά ας πάμε σε κάτι πιο ουσιαστικό. Όλη αυτή η ρητορική, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια και το τελευταίο 20ήμερο στα πρωτοσέλιδα των τουρκικών εφημερίδων κυριαρχούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν γινόταν αυτά παλιά, ακόμα και όταν είχαμε εντάσεις. Δείχνει ότι αρχίζει να επηρεάζεται πλέον η κοινή γνώμη. Και ξέρετε πολύ καλά από την ιστορία ότι σε τέτοιες καταστάσεις εύκολα οι λαοί μετατρέπονται σε όχλο. Αν φτάσουμε λοιπόν σε κάτι τέτοιο, πώς το διαχειριζόμαστε? Εμείς είμαστε μια εντελώς διαφορετική. Νομίζω ότι εν μέρει έχουμε φτάσει. Εμείς, δηλαδή, ναι. Γιατί αρχίζει και το βλέπεις πραγματικά στην κοινή γνώμη της Τουρκίας, ότι είναι θέμα που δεν ήταν η Ελλάδα. Τώρα είναι. Και γι' αυτό έλεγα τις προάλλες ότι για πρώτη φορά και εγώ ανησυχώ. Ξέρετε, είμαι από τους πολύ ψύχρεμους Έλληνες πολιτικούς, γνωρίζοντας την εξωτερική πολιτική, γιατί την έχω βιώσει με τις όποιες ιδιότητες μου, αλλά και μέσα από την ευρωπαϊκή. Δηλαδή, τη μεγάλη εικόνα. Είναι η πρώτη φορά που σε συνδυασμό με τα όσα γίνονται στην ευρύτερη περιοχή, ανησυχώ. Και νομίζω ότι μαζί μου ανησυχούν και τα κόμματα και ο ελληνικός λαός. Οι ξένοι το πρώτο. Αν ανησυχούν το ίδιο, που πιστεύω ότι όντως το βλέπουν, άρα φαντάζομαι να το συζητάμε εμείς, δεν περνάει παρατήρητο από αυτούς. Έχουν τη διάθεση και κυρίως τη δυνατότητα να κάνουν κάτι. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη διάθεση και την δυνατότητα. Είπα πρωτήτερα ότι στις ευρωπαϊκές χώρες και σε άλλες χώρες κυριαρχεί πάντοτε το δικό τους εθνικό, γεωπολιτικό και οικονομικό συμφέρον. Σίγουρα αυτήν την κατάσταση δεν τη θέλουν. Και δεν τη θέλουν γιατί? Διότι αποσταθεροποιεί την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Στην εποχή μας, τι παρατηρήσαμε κυρίως μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία? Αναβαθμίστηκε και ενισχύθηκε το ΝΑΤΟ. Βέβαια, να κάνω μια παρατήρηση εδώ: όσο αναβαθμίζεται και ενισχύεται το ΝΑΤΟ, τόσο αποδυναμώνεται γεωπολιτικά η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη μπορεί να είναι μια παγκόσμια οικονομική δύναμη, δεν έχει εξελιχθεί σε γεωπολιτική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σαν έρθει η ώρα, σίγουρα θα επιχειρήσουν, θα αναλύθουν πρωτοβουλίες. Πολλές χώρες της Ευρώπης ήδη πρέπει να έχουν κάνει για τις κινήσεις τους. Πώς ερμηνεύεται όμως η όποια δική τους πρωτοβουλία, κυρίως από την Τουρκία? Η Ελλάδα έχει μια ομπρέλα προστασίας. Είναι η παρουσία της και η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ευτυχώς που είμαστε σε αυτούς τους δύο οργανισμούς, διότι αν δεν είμαστε, τα πράγματα διαφορετικά. Θυμίζω ότι όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο το 1974, η Κύπρος δεν ήταν μέλος ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια ούτε ακόμα είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Θέλω να πιστεύω ότι θα κυριαρχήσει η σύνεση. Είναι η ώρα που κρίνονται ιστορικά και οι ηγέτες των χωρών. Η Ελλάδα κρατάει την ψυχραιμία της, βεβαίως έχει πάρει τα μέτρα της, είναι πλήρως έτοιμη. Από την άλλη πλευρά, έχει ομπρέλα προστασίας στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά το ΝΑΤΟ δεν θα παρέμβει. Το ΝΑΤΟ βλέπετε ότι δεν παρεμβαίνει και στην Ουκρανία, γιατί δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλά στην περίπτωση που δύο κράτη, μέλη του ΝΑΤΟ, φτάσουν στα όρια της αντιπαράθεσης, εκεί περισσότερο θα επιχειρήσει να εκτονώσει την κατάσταση παρά να πάρει το μέρος του ενός ή του άλλου. Και πώς θα εκτονώσει την κατάσταση, αν. Μόνο με πρωτοβουλίες από πριν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαι βέβαιος ότι το ΝΑΤΟ αναλαμβάνει παρασκηνιακές πρωτοβουλίες. Και ξέρετε πολύ καλά ότι στη διπλωματία δεν είναι αυτό που φαίνεται ή που προσπαθούν να ερμηνεύσουν οι αναλυτές, είναι τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Βέβαια, τον τελευταίο καιρό δυστυχώς ξέφυγε αυτή η κατάσταση.
Ακόμα και, το είπα και πριν, οι προσωπικές επιθέσεις του κ. Ερντογκάν κατά του κ. Μητσοτάκη είναι έξω από, από τη διπλωματική πρακτική. Θα πω και το λέω και το λέω αυτό. Ήταν λάθος του κ. Ερντογκάν που πήγε μέχρι εκεί. Ακόμα και αντίπαλοι ηγέτες και σε περιόδους δύσκολες και πολέμους συνομιλούν μεταξύ τους. Θυμίζω ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ με τον Ελευθέριο Βενιζέλο είχαν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου του πολέμου, αλλά και μετά. 7-8 χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή, τότε Βενιζέλος Ατατούρκ υπέγραψαν και σύμφωνο φιλίας. Και όχι μόνο αυτό, πρότεινε μάλιστα ο Βενιζέλος σε κάποια στιγμή ο Κεμάλ να πάρει και τον Νόμπελ Ειρήνης. Όλες αυτές είναι κινήσεις που είχαν κάνει και με τις διαπροσωπικές σχέσεις. Δεν σπάς, δεν διαρριγνύεις τις προσωπικές σχέσεις. Γιατί για μας είναι ευτυχές το γεγονός ότι το είχα πει μάλιστα μέσα στην ίδια την Άγκυρα, όπου το 2019 είχα κληθεί να μιλήσω στην ετήσια συνέλευση όλων των Τούρκων πρέσβων, σαν μια ξένη προσωπικότητα, κυρίως με το καπέλο του Ευρωπαίου Επιτρόπου. Και είχα πει τότε, ήταν το ξεκίνημα της κυβερνητικής ηττίας, έχουμε την τύχη να έχουμε δύο ισχυρούς ηγέτες στην Ελλάδα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος διαπνέεται από τις αντιλήψεις και την φιλοσοφία ως προς την εξωτερική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου και του πατέρα του, που ήταν και οι δύο προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή η Ελλάδα να αναδεικνύει ρόλους γεωπολιτικής αξίας για την ίδια και να υπηρετεί την ειρήνη και την ασφάλεια. Και εδώ έχετε έναν ηγέτη το 2019, ο οποίος είναι παντοδύναμος και μπορεί να εγκαταστήσει μια προσωπική σχέση, η οποία σε ένα κάποιο σημείο αρχίζει να διευθετεί τα ζητήματα. Ποια ζητήματα όμως? Ένα ήταν το ζήτημα. Η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Τον τελευταίο όμως καιρό, μέσα από αυτή την τροπή που πήραν οι σχέσεις, για πρώτη φορά, δεν το είχαμε αυτό πριν, έχουμε απροκάλυπτη αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος. Διότι το έχω πει πολλές φορές και δημόσια, άλλο εθνική κυριαρχία, άλλο κυριαρχικά δικαιώματα. Με επίκληση διεθνών συνθηκών και της Λοζάνης για την αποστατικοποίηση. Ακριβώς. Οπότε ακριβώς. Αρχίζει, είναι μια στρατηγική, νομίζω, που πλέον είναι όχι μόνο πιο επιθετική, αλλά φοβάμαι ότι σε ένα βαθμό θα έχει και μια απήχηση στους ξένους. Όταν επικαλείσαι το διεθνές δίκαιο ως Τουρκία, θα έχεις μεγαλύτερη απήχηση στους ξένους. Και να πω και κάτι για τη Λοζάνη. Όχι, την κυριαρχία δεν θα το αφισβητήσει και το λένε και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί. Αλλά όταν μπαίνει θέμα αποστατικοποίησης, εισπράττω από τους ξένους. Δεν έχει νομική βάση. Τι ξέρουμε πολύ καλά τη Λοζάνη. Κάτι που διαφεύγει πολλών συναδέλφων σου και αναλυτών είναι ότι πριν από τη συνθήκη της Λοζάνης είχαμε τη σύμβαση της Λοζάνης. Mm-hmm. Είχε προηγηθεί, που αφορούσε κυρίως τη Σαμοθράκη και τη Λίμνο. Τα δε Δωδεκάνησα, εκεί δεν έχει καμία θέση η Τουρκία. Δηλαδή, τα είχε παραχωρήσει στην Ιταλία. Η Ιταλία τα παραχώρησε σε εμάς και δεν έχει καν δικαίωμα λόγου και άποψης. Εκεί που επιμένουν είναι στα νησιά που είναι δίπλα στην Ανατολία. Εκεί όμως οι Τούρκοι έχουν αναπτύξει την στρατιά του Αιγαίου, η οποία αυτή απειλεί την Ελλάδα. Ο ελληνικός στρατός, το ελληνικό αμυντικό σύστημα δεν είναι απειλητικό. Δεν είναι επιθετικό, είναι αμυντικό. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Κάνανε προχθές ή χθες ήταν πώς να καταλάβουν ελληνικό νησί. Ακριβώς. Εμείς δεν νομίζουμε ότι κάνουμε ασκήσεις κατάληψης εδάφους. Και για να πούμε και μια αλήθεια, αυτό τελείωσε το 1922. Από εκεί πέρα η Ελλάδα ακολούθησε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Γι' αυτό είπα πρωτήτερα, είναι σημαντικό ότι βρισκόμαστε μέσα σε αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς που είναι η ομπρέλα ασφαλείας μας. Παρ' όλα αυτά, άρχισα να λέω πρωτήτερα ότι για πρώτη φορά απροκάλυπτα αμφισβητείται η εθνική κυριαρχία. Αυτό δεν γινόταν πριν από δύο μήνες. Ναι, ναι. Μιλούσαν πάντοτε για τις θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Και εκεί να συζητήσουμε, βεβαίως. Στο λέει το διεθνές δίκαιο. Και όπου υπάρχει διαφωνία, να προστρέξουμε στους διεθνείς οργανισμούς. Τώρα όμως, εμείς είμαστε κάτω από το φάσμα μιας απειλής. Πού θα οδηγήσουν τα πράγματα, το είπαμε και στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, εύχομαι να μην φτάσουμε εκεί που πραγματικά θα ζήσουμε όλοι μια μεγάλη τραγωδία. Αλλά εκείνο που πρέπει να καταλάβει η Τουρκία, ότι οι επιπτώσεις από μια τέτοια αντιπαράθεση, αν οδηγηθούμε εκεί, θα είναι εις βάρος της. Θα απομονωθεί πλήρως, θα απομακρυνθεί από εκείνο που ήταν το στρατηγικό της όραμα να ενταχθεί μια μέρα στις ευρωπαϊκές δομές, θα κόψει κάθε δεσμό με τη Δύση. Και εδώ έρχεται μια μεγάλη ανατροπή, διότι για όσους γνωρίζουν την ιστορία της περιοχής, η Τουρκία πάντοτε κοίταζε προς τη Δύση. Και επιθετικά, είχε φτάσει μέχρι τη Βιέννη, και φιλικά, μέσα από την επιθυμία του λαού της να γίνει μια μέρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δρόμος όμως για την Δύση,
για την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα. Έχει κάθε λόγο να διατηρεί καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Και πιστεύω ότι μετά τις εκλογές, αυτό είπα πρωτήτερα, τα πράγματα θα αλλάξουν, νέες ηγεσίες θα έρθουν και σιγά σιγά θα αποκατασταθούν οι σχέσεις. Διότι η αδράνεια των σχέσεων αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν θα μπορέσει να ανοίξει και πάλι μια μέρα ο δρόμος για συνεννόηση. Εγώ ήμουν πάντοτε υπέρμαχος του διαλόγου, κάτω όμως από μια παραβίαστη αρχή που είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και ο αμοιβαίος σεβασμός της εθνικής κυριαρχίας. Οι λαοί θέλουν ειρήνη. Αν ρωτήσετε σήμερα και τους Τούρκους και τους Έλληνες, δεν θέλουν πόλεμο. Αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις. Είναι ίσως η πιο κρίσιμη στιγμή των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά το 1922. Έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές, θυμίζω το βήθησε το χώρα και όλα αυτά. Όλα αυτά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα φτάνανε στην εκτόνωση. Και μια παρατήρηση. Ο Σάκης είχαμε προβλήματα εμείς με τους Τούρκους. Τα προβλήματα τα διευθετούσαν οι ηγέτες. Θυμίζω, το είπαμε πριν. Κεμάλ Βενιζέλος. Μητσοτάκης Οζάλ. Καραμαλής Ντεμιρέλ. Γιατί είναι έτσι τα συστήματά μας που οι προσωπικότητες της ηγεσίας μπορούν να καθορίζουν τις εξελίξεις. Εμείς για καλή μας τύχη έχουμε έναν πολύ ψύχρεμο πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή, ο οποίος διαχειρίζεται την υπόθεση με μεγάλη ευθύνη και από την άλλη μεριά κάποιον ο οποίος δίνει περισσότερο χώρο, χρόνο και έδαφος στην εσωτερική του αντιπολίτευση, η οποία ασκεί πίεση επάνω του και αυτό είναι το ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη χώρα αυτή. Φοβάμαι βέβαια, αν αυτή η επισήμανσή σας ισχύει, που ισχύει σε ό,τι αφορά τους ηγέτες, ότι πρέπει να ανησυχούμε ακόμα περισσότερο λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα με ευθύνη του κ. Ερντογάν, βέβαια, σε ό,τι αφορά την επικοινωνία ή μη επικοινωνία του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Άρα, στρατηγικά είναι δύσκολο το περιβάλλον. Φοβάμαι ότι αν και προσωπικά έχουμε που έχουμε αυτή τη δυσκολία, η όποια ανησυχία ή πεσημισμό αυξάνεται. Βέβαια, και μόνο η προσωπική επίθεση, η οποία για μένα ήταν και αδικαιολόγητη και δεν είναι μόνο εσφαλμένη, δεν εξηγείται. Διότι ο κ. Μητσοτάκης στην Ουάσιγκτον έκανε το αυτονόητο. Πήγε ως Έλληνας Πρωθυπουργός, χειροκροτήθηκε για τα όσα είπε, είπε αλήθειες, δεν αναφέρθηκε ούτε στην Τουρκία ούτε στην Ερντογάν, λέγοντας ότι εμείς εκεί που είμαστε, είμαστε ένας γεωπολιτικός παράγοντας σταθερότητας, θέλουμε την ασφαλειά μας, η οποία αυτόν τον καιρό αμφισβητείται από μια σειρά προκάλυπτων δηλώσεων σε πρώτη φάση από την γειτονική χώρα. Αυτό ερμηνεύθηκε από τα μέσα μας ενημέρωση της Τουρκίας ως επίθεση κατά της Τουρκίας. Το πήρε η αντιπολίτευση. Είναι αυτό που είπαμε πριν από λίγο. Κοιτάξτε, επειδή βλέπω ότι κλείνει και ο χρόνος μας, Θανάση. Είπα πρωτήτερα ότι τον τελευταίο καιρό και εγώ ανησυχώ. Και επειδή ξέρω πώς έχουν τα πράγματα, νομίζω μαζί μου ανησυχούν όλοι. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος και δεν θα το κάνουμε να διολιστήσουμε σε μία αντιπαράθεση σαν και αυτή που μας προτείνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή, να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την αποτρεπτική μας ισχύ, να διεθνοποιήσουμε το ζήτημα όπως και το κάνουμε. Η διεθνής κοινή γνώμη ξέρει πώς έχουν τα πράγματα, γνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει δίκιο και έχουμε και το δίκιο με το μέρος μας. Από εκεί και πέρα όμως, καλό θα είναι να αποφύγουμε πάση θυσία σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, να οξυνθούν ακόμα περισσότερο τα πνεύματα. Δεν είναι της ιδίας άποψης η άλλη πλευρά. Γι' αυτό και χρειάζεται ψυχραιμία και σύνεση, αλλά και αποφασιστικότητα και νομίζω μαζί με την αυτοπεποίθησή μας αυτές είναι οι εγγυήσεις ότι τελικά θα καταφέρουμε να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Με αυτή την επισήμανση ολοκληρώνεται η συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Αβραμόπουλο με θέμα νομίζω πολύ ενδιαφέρον, δυστυχώς πολύ ενδιαφέρον, την επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη σχέση μας με την Τουρκία. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και νομίζω λίγο αργότερα, σε πολύ σύντομα, 20 λεπτά ίσως, θα ακολουθεί η συζήτηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, με τον οποίο φαντάζομαι θα μιλήσουμε και πάλι για αυτό το θέμα που καίει τη χώρα μας αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα που είχαμε.